Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε και πρόεδρε των Οργανισμών και κύριε Διοικητά του Συνδικού Τμήματος Υγειά σου και άλλοι εκπρόσωποι των πολιτικών αρχών, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, όπως και εσάς όλους, τον υπόλοιπο κόσμο που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο το αναγνωστήριο έχει πλέον καθιερώσει τέτοια μέρα, Σάββατο της Αποκριάς, να ανεβάζει μια καρναβαλική επιθεώρηση με όλα τα χαρακτηριστικά που έχει, του καρνάβαλου και βέβαια και της επιθεώρησης, που σημαίνει ότι μέχρι και τελευταία στιγμή γράφεται σάτε ανάλογα με τα πρόσωπα που βλέπουμε εδώ στην πλατεία ή τα πρόσωπα τα οποία θέλουμε να σατιρίσουμε, πάντα καλοπροαίρετα, αλλά σατιρίζουμε και καταστάσεις, ντόπιες και καταστάσεις που αφορούν το ευρύτερο σύνολο. Γι' αυτό θα μας δείτε πάντα με κατανόηση, χωρίς να θυμώνετε. Ο αγιασότικος καρνάβαλος, ξέρετε, ότι έχει αυτό το καυστικό πνεύμα, το σπιρτόζικο, το ευρηματικό, που σημαίνει ότι θα σας κάνει να γελάσετε με την ψυχή σας, όπως είπα και στους προηγούμενους εδώ που ήταν γεμάτη αίθουσα και γέλασαν, μου είπαν δάσκαλε, λέει, είχες δίκιο για αυτό που μας είπες. Εδώ οι αριστεύτες μας θα σας παρουσιάσουν την επιθεώρηση άρμηγη τσικουρίγη, αν δεν τυχαίνει. Να αφηθείτε λοιπόν στις αγκαλιές του καρνάβαλου του Αγιασότικου για να ξεσκάσετε, να διώξετε αυτή τη γενική καταχνιά που επικρατεί λόγω της κρίσης. Προηγουμένως όμως, σήμερα για μας είναι μια σημαντική μέρα. Γιατί? Γιατί θα παρουσιάσουμε το δεύτερο τόμο του Αγιασότικου Καρναβάλι του Παναγιώτη Μιχαήλ Κουτσκουδί και έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη χαρά που βρίσκεται μαζί μας ο εκλεκτός φίλος και διακεκριμένος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής της θεατρολογίας, ο Θόδωρος μαζί με τη σύζυγό του, γραμματάς. Θέλω να τον ευχαριστήσω και με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσω και το Γενικό Γραμματέα του Οργανωστηρίου και συγγραφέα του έργου, ο οποίος με γενοψυχία κατάφερε αυτό το έργο ζωής, όπως το ονομάζει ο ίδιος, 1632 σελίδες και οι δύο τόμοι, αυτό το έργο το χαρίζει στον Αγνωστήριο και τα πνευματικά του δικαιώματα, το copyright, για να ενισχυθεί το ταμείο της εκδοτικής μας προσπάθειας. Ο τόμος αυτός, ο δεύτερος, όπως και ο πρώτος, μας κόστησε 24.075 ευρώ για 1.000 κομμάτια. Θα είναι αρκετή ώρες. Εμείς το διαθέτουμε στην τιμή του κόστους αυτού, δηλαδή 25 ευρώ. Όποιος θέλει, μπορεί να το προμηθευτεί και στην έξοδο του. Και το πρώτο και το δεύτερο, 25 ευρώ ο κάθε τόμος. Είπαμε 1.600, αν θυμάμαι, 32 εκεί σελίδες και οι δύο τόμοι. Είναι ένα έργο ζωής. Αξίζει κάποιος να δει αυτό το θησαυρό της λαογραφίας μας. Θα παρακαλέσω το καθηγητή Θόδωρο Γραμματά να έρθει στο βήμα και να ανοίξουμε και την αυλαία για να παρουσιάσει το βιβλίο και μετά θα αναφερθώ στους συντελεστές της παράστασης που θα δείτε, γιατί λόγω λιτότητας πρόγραμμα δεν βγάλουμε. Παρακαλώ, Θόδωρο, να έρθεις στο βήμα.
εκπρόσωποι των φορέων του Δήμου και των άλλων αρχών του νησιού. Κύριε Πρόεδρε του Ανοσπυρίου, αγαπητέ Κλεάνθη, αγαπητές φίλες και φίλοι, μια ιδιαίτερη χαρά σήμερα που είμαι μαζί σας εδώ στο τόσο φιλόξενο και οικείο χώρο του Αναγνωστηρίου της Αγιάσου, να πω λίγα λόγια για αυτή την εξαιρετική δουλειά του Παναγιώτικου Σκουδί, η οποία νομίζω είναι μια δουλειά σταθμός για το λαϊκό θέατρο εν γέννη, όχι μόνο της Αγιάσου, αλλά και το λαϊκό θέατρο εν γέννη. Διότι πραγματικά το θέατρο από τη φύση του είναι λαϊκό, απευθύνεται στο λαό, απευθύνεται στις μεγάλες μάζες ανθρώπων και μέσα από τη θέαση ο κόσμος είναι που κοινωνικοποιείται, που συνειδητοποιείται, που νιώθει τον εαυτό του, που μορφώνεται και καλλιεργείται. Έτσι ξεκίνησε και έτσι συνέχισε, άσχετα αν σε κάποια περίοδο που συνδυάζεται με συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα και κοινωνικά γεγονότα όπως η αναγέννηση, το θέατρο πήρε ένα λόγιο χαρακτήρα και ξέφυγε από τις ρίζες του τις πραγματικά λαϊκές. Αυτές οι λαϊκές ρίζες, οι οποίες έχουν χαθεί μέσα στη σύγχρονη κοινωνία του θεάματος και της κατανάλωσης, εδώ στην Αγιάσου παραμένουν ζωντανές. Και εσείς εδώ μπροστά μου σήμερα είσαστε το απτό παράδειγμα. Ο Παναγιώτης Κουσκουδής αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο και δούλεψε συστηματικά, με τρόπο επιστημονικό θα έλεγα, φτιάχνοντας αυτό το δίτομο έργο, το οποίο είναι, όπως είπε ο Κλεάνθης προηγουμένως, μια δουλειά ζωής, με το οποίο ακριβώς βγάζει φέρνει στο προσκήνιο όλη αυτή τη δημιουργία της Αγιάσου. Διότι, έχοντας και εγώ ασχοληθεί ιδιαίτερα συγκριτικά με το λαϊκό θέατρο στο Αιγαίο, στη Θράκη και στην Κύπρο, έχω διαπιστώσει ότι αυτή η ιδιαιτερότητα του λαϊκού θεάτρου στην Αγιάσου είναι μια μοναδική ιδιαιτερότητα και πρέπει όλοι όσοι είσαστε ντόπιοι, γεννημένοι και μεγαλωμένοι στην Αγιάσου, αλλά και όλοι οι άλλοι, όπως εγώ, που νιώθουμε ότι είμαστε κομμάτι αυτής της παράδοσης, να είμαστε περήφανοι. Στην αρχή, λοιπόν, το πρώτο τόμος, ο οποίος έχει ήδη κυκλοφορήσει προ καιρού, το είχαμε παρουσιάσει και στην Αθήνα, πρέπει να πούμε ότι είναι ένα τόμο του λαϊκού θεάτρου, που παρουσιάζει τα διάφορα λαϊκά έθιμα και τα δρόμενα, όπως αυτά που βλέπετε τώρα, δρόμενα τα οποία είναι πανάρχια, μερικά από αυτά τα οποία ανάγονται στην προϊστορία του ανθρώπινου πολιτισμού και τα οποία μέσα στον χρόνο εξελίσσονται και αναπτύσσονται παίρνοντας συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στοιχεία, όπως είναι η Τράκα, όπως είναι η Περικεφαλαία εδώ στην Αγιάσο, όπως είναι τα Τρυψίματα, όπως είναι η Πατινάδα κλπ. Όλα αυτά είναι επιμέρους μορφές θεάτρου που τις βλέπουμε παραδοσιακά να υπάρχουν σε όλη σχεδόν την Ελλάδα, περισσότερο ή λιγότερο, εκφράζοντας αυτή την ανάγκη που έχει ο κόσμος για χαρά, για διασκέδαση, για ψυχαγωγία, αλλά και την ανάγκη να έρθει κοντά στη φύση και στη ζωή. Διότι το καρναβάλι δεν είναι τίποτα άλλο παρά η χαρά της αναγέννησης. Είναι ο χειμώνας που φεύγει και η άνοιξη και η νέα ζωή που βγαίνει, που έρχεται στο φως. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς δύο είναι οι πηγές που δίνουν έμπνευση στο καρναβάλι. Η σεξουαλικότητα, η ανθρώπινη σεξουαλικότητα και η κοινωνική συμπεριφορά. Αυτά τα δύο είναι που αποτελούν πάντα τα στοιχεία εκείνα τα οποία ζωντανεύουν το καρναβάλι. Ο Παναγιώτης Κουσκουδής λοιπόν συγκεντρώνει όλο αυτό το υλικό στον πρώτο τόμο και στο δεύτερο τόμο, ο οποίος ξεκινάει πια από την εποχή που έγινε ο Σάντρος το 1984 και μετά, βλέπουμε ότι μπορούμε να ταξινομήσουμε σε διάφορες ενότητες το βιβλίο του. Σε μια πρώτη ενότητα είναι η μυθολογία και ο αρχαίος κόσμος. Έχουμε έργα τα οποία αντλούν τη θεματική τους από την αρχαιότητα, όπως είναι ο Μινόταυρος, η Σφίγγα, ο καταπληκτικός Αντώνιος και η Κλεοπάτρα, αλλά και τα ψάρια που δεν είναι τίποτα άλλο παρά οι όρνηθες του Αριστοφάνη, με τη διαφορά ότι εδώ δεν έχουμε πτηνά, αλλά έχουμε ψάρια. Αυτός ο αρχαίος κόσμος λοιπόν ξαναζωντανεύει μέσα στο αγιασώτικο καρναβάλι. Ένα δεύτερο είναι η επιστήμη και η τεχνολογία. Τα θέματα τα οποία σχετίζονται με την επιστήμη,
τα θέματα τα οποία έχουν πάντα την επικαιρότητα, όπως ήταν ας πούμε αυτό το πυρηνικό ατύχημα στο Τσέρνομπιλ του 1987, έδωσε την ευκαιρία να φτιάξουν εδώ οι καρναβαλιστές της Αγιάσου το πυρηνικό αντιδραστήρα Αγιάσου Μπιλ. Ή λίγο αργότερα το 1988 το εξωγήινο. Άρα λοιπόν βλέπουμε τον υπτάμινο δίσκο, όπως βλέπετε εκεί αντίστοιχα. Βλέπουμε λοιπόν πώς η τεχνολογία είναι ένας κοινός παρονομαστής που συγκινεί και ενδιαφέρει τους δημιουργούς. Αλλά επίσης και η δημοσιογραφία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι αυτά τα οποία ακούν τα σχολιανά τους μέσα από τον καρνάβαλο και ίσως δεν έχει άδικο, γιατί ακριβώς ξέρουμε πολύ καλά σήμερα ότι ζούμε στην κοινωνία του θεάματος και ζούμε σε μια τηλεοπτική πλέον δημοκρατία, σε μια κοινωνία όπου η αλήθεια δεν υπάρχει αλλά κατασκευάζεται μέσα από την εικόνα. Έτσι λοιπόν ο Σαντάμ στο CNN της Αγιάσου το 1991 ήταν μια τέτοια θαυμάσια εκδήλωση, ή αργότερα το 2005 η Τατιάνα Φασουλίδη στην Αγιάσου, ένα πρόσωπο, καταλαβαίνετε τα σημενόμενα ας πούμε της τηλεόρασης, που βεβαίως πάντα οι δημιουργοί της αγιασόφικης σάτυρας βρίσκουν την ευκαιρία να ζωντανέψουν, να σχολιάσουν και με τον δικό τους τρόπο να πούν τα πράγματα όπως έχουν, ακριβώς για να δείξουν ότι η αλήθεια δεν είναι αυτή που μας δείχνουν, αλλά είναι κάποια άλλη και πολλές φορές η αλήθεια είναι πολύ πιο πέρα από αυτό που θέλουν να μας δώσουν. Να λοιπόν και πάλι αυτή η κοινωνική κριτική, αυτή η κοινωνική κριτική λοιπόν πώς φαίνεται μέσα από αυτόν τον τρόπο. Ένας άλλος παράγοντας, μπορούμε να πούμε μια άλλη θεματική ενότητα, ότι είναι η πολιτική επικαιρότητα, η διεθνής και η ελληνική. Και εδώ είμαστε στην καρδιά της σάτυρας, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, η πολιτική σάτυρα, η καταγγελία της εξουσίας είναι πάντα αυτή που βρίσκεται στο επίκεντρο της σάτυρας, στο λαϊκό καρναβάλι. Εδώ λοιπόν μπορούμε να αναφέρουμε στα 1992 το ΕΟΚ γράψει μεσάνυχτα, όπου προφανώς αντιλαμβανόμαστε πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ επίκαιρα, αφού και σήμερα όλα αυτά είναι που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Στα 1998 ήταν η σύνδεση «Η ειρήνη στο Αιγαίο», που προφανώς είχε πάλι να κάνει με θέματα τα οποία σχετίζονται με τα γνωστά ελληνικά προβλήματα που συνέχεια, τουλάχιστον στο παρελθόν, ταλάνιζαν την ελληνική πολιτική και την κοινωνική ζωή στο νησί μας. Λίγο πιο ύστερα, βλέπετε, ας πούμε, ένα άλλο κοινωνικό γεγονός, τις μαθητικές καταλήψεις, όπως ακριβώς λέει ο τίτλος. Στα 2008 θα μπορούσαμε να αναφέρουμε το αναψυκτήριο Μαγκίνα, θυμόσαστε τα γνωστά τα οποία είχαν συμβεί με τον Υπουργό αυτό της Νέας Δημοκρατίας, τον Μαγκίνα, ή αντίστοιχα το χρυσό αιώνα της διαφθοράς. Και λίγο πιο ύστερα, ακριβώς βατοπεδίου το ανάγνωσμα το 2009. Έτσι, αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο η ζωντάνια αυτού του λαϊκού καρναβαλιού είναι που δίνει τη δύναμη και που δίνει την επικαιρότητά του πάντα. Και στα 2011 αντίστοιχα σιωπή ο λαός κοιμάται και ο καλλικρατικός γάμος, για να αναφερθούμε σε αυτά τα εξαμπλώματα που έχει προκαλέσει η γνωστή ιστορία με τους καλλικρατικούς δήμους. Όμως, όπως είπα στην αρχή, μια άλλη παράμετρος που βεβαίως πάντα το λαϊκό θέατρο θίγει είναι η σεξουαλικότητα, η ανθρώπινη σεξουαλικότητα. Το απαγορευμένο, το διαφορετικό, το απόκριφο, το λανθάνον, οτιδήποτε είναι αυτό το οποίο μπορεί να προκαλέσει τον καθοσπρεπισμό, θα λέγαμε, του αστού και του μικροαστού, είναι θέμα που το λαϊκό δρόμενο και το λαϊκό καρναβάλι σατυρίζει. Σας θυμίζω στο 1989 την παραγωγή «Γεωτρύπαν, Κολοτρύπαν, ο εχθρός της γης»,
είστε 1998 ο τοκετός της Τζένης, είστε 2000 Καλυστία τραβεστή. Αλλά πάντα όμως το Λαϊκό Θέατρο απευθύνεται σε ένα κοινό. Έχει συγκεκριμένους, και αυτή η συγκεκριμένη αποδέκτηση είναι το κοινό, είσαστε εσείς, είναι οι κάτοικοι της Αγιάσου. Άρα λοιπόν πάντα βλέπουμε ότι τα έργα είτε έχουν θέμα γενικότερα κοινωνικής άτυρας, είτε θέματα τεχνολογίας, είτε σεξουαλικότητας, πάντα σχετίζονται με την Αγιάσου. Έτσι μπορούμε να αναφέρουμε την Δάφνη Σιμίτη στην Αγιάσου το 2002, ας πούμε, ή το 2007 το Καπότα, κίνημα ανεξάρτητων πολιτών Αγιάσου. Είχε το Αγιάσου Μπιλ, όπως είπα προηγουμένως, με το Τσέρνομπιλ. Μια άλλη παράμετρος είναι η θρησκεία. Οτιδήποτε σχετίζεται με την θρησκεία, και αυτό δεν έχει να κάνει με την πίστη ή την αθεία, ίσα ίσα αυτοί οι οποίοι γράφουν αυτές τις άτυρες μπορεί την επόμενη εβδομάδα να πηγαίνουν στους χαιρετισμούς στην Παναγία εδώ και να είναι πάρα πολύ θρησκά άτομα. Αλλά όμως είναι και αυτό ένα μέρος αυτού του λαϊκού θεάτρου. Το 2004 ο Παναγιώτης Κουσκουρδής αναφέρει τα παιδιά του Ζεβεδαίου και τα παρουσιάζει αναλυτικά. Το 2005 τα Σόδομα και τα Γόμαρα. Ένα το 2009 το Βατοπεδίου το Ανάγνωσμα και πάλι. Επομένως, βλέπουμε όλες αυτές τις ενότητες, ουσιαστικά οι οποίες είναι κοινές στο Λαϊκό Θέατρο, να περνάνε και εδώ στο Θέατρο της Αγιάσου, στο Λαϊκό Θέατρο της Αγιάσου. Αλλά ο Παναγιώτης ο Κουσκουρδής δεν περιορίζεται μόνο και μόνο σε μία καταγραφή αυτών των δεδομένων, προχωρεί και σε έναν συσχετισμό κοινωνιολογικής φύσεως. Παρουσιάζει πίνακες, στατιστικά στοιχεία και δεδομένα τα οποία δείχνουν τα εκλογικά αποτελέσματα στο Δήμο Αγιάσου, τα οποία δείχνουν την κοινωνική στρωμάτωση και την πραγματικότητα που υπήρχε σε συγκεκριμένη εποχή, τα επαγγέλματα, την οικονομική θέση, την κοινωνική θέση των ατόμων κλπ. Και μέσα από αυτό ακριβώς καταλαβαίνουμε ποια είναι η δύναμη αυτού του καρναβαλιού. Αυτός ο λαϊκός άνθρωπος, αυτός ο μεροκαματιάρης, αυτός ο εργάτης, ο οποίος μέσα από το καρναβάλι βρίσκει τη δυνατότητα να ξεσπαθώσει ενάντια σε κάθε μορφή καταπίεση, σε κάθε μορφή εκπροκάλευση, να μιλήσει για πράγματα τα οποία τον αφορούν, για πράγματα τα οποία δίνουν μια αλήθεια απέναντι στο ψέμα το οποίο υπάρχει στην γενικότερη κοινωνική πραγματικότητα. Μέσα λοιπόν από τα δεδομένα αυτά, ο Παναγιώτης αναφέρεται ακόμα και σε θέματα που αφορούν την τεχνολογία, όπως ας πούμε το γεγονός ότι είχε γίνει ο σταθμός στον Όλυμπο, ο τηλεοπτικός σταθμός. Και αυτό ήταν το στοιχείο εκείνο το οποίο έδωσε αφορμή να εγγραφούν πολλές σάτυρες, οι οποίες τα σχετίζονται με τα μινιέψιλον και οι οποίες ακριβώς να δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο να συνειδητοποιήσει αυτή τη δυναμική της ενημέρωσης. Αυτό που όμως περισσότερο εγώ προσωπικά ως μελετητής του Λαϊκού Θεάτρου βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι η καταγραφή που κάνει ο Παναγιώτης του δυναμικού το οποίο έχει το Αγιασότοπο Καρναβάλι. Γιατί αυτό το οποίο θα δούμε σήμερα προφανώς και θα χαρούν όλοι πολύ με το αποτέλεσμα είναι ένα γεγονός το οποίο συνδέεται με πάρα πολλά πρόσωπα, με πάρα πολλές ειδικότητες. Δηλαδή δεν είναι μοναχά οι άνθρωποι, οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι, οι συγχωριανοί, οι γνωστοί μας που θα ανέβουν πάνω στη σκηνή και θα παίξουν ένα ρόλο. Είναι δεκάδες άλλοι ειδικοί οι οποίοι δουλεύουν. Είναι οι ξυλουργοί, είναι οι ραφτάδες, είναι οι μοδίστρες, είναι οι σοφατζίδες, οι μπογιατζίδες, οι μεταλλουργοί, οι σιδεράδες
και άλλα επαγγέλματα που όλοι μαζί σαν μια παρέα δουλεύουν και προσφέρουν ο καθένας το δικό του, από τη δική του πλευρά στοιχεία για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό, κυρίες και κύριοι, είναι το μυστικό της επιτυχίας του Λαϊκού Θεάτρου. Αυτή η κοινή προσπάθεια η οποία γίνεται από όλη την ομάδα. Γιατί το Λαϊκό Θέατρο είναι αυτό το οποίο εκφράζει την ομάδα. Δεν υπάρχει ατομικότητα, αλλά υπάρχει η συλλογικότητα. Δηλαδή, όλοι μαζί δρούν, σκέφτονται και ενεργούν σαν ένας άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, στο βιβλίο του Παναγιώτη μας παρουσιάζεται και αυτή η εσωτερική εικόνα, το πώς δηλαδή λειτουργούν οι ομάδες, το πώς αρχίζει να δημιουργείται ο πυρήνας ενός θέματος από κάποια καλαμπούρια, από κάποια θέματα επικαιρότητας, από κάποιους οι οποίοι έχουν την άνεση να αυτοσχεδιάζουν, να γράφουν κάτι και στη συνέχεια αυτή η προσπάθεια γίνεται συλλογική, γιατί ο ένας προσθέτει, ο άλλος αφαιρεί, ο άλλος δημιουργεί και κατά αυτόν τον τρόπο βγαίνει ένα αποτέλεσμα, το οποίο το αποτέλεσμα είναι κοινό για όλους και το οποίο εκφράζει την ομάδα. Αυτό συνέβαινε ανέκαθεν από τα πανάρχια χρόνια, από την εποχή που λειτουργούσαν τα δρόμενα, αυτές οι πρωτόγονες τελετές και τελετουργίες, μέσα τις οποίες ο πρωτόγονος άνθρωπος έβρισκε την ικανότητα να εκφραστεί και να επικοινωνήσει, αλλά και να διασκεδάσει, αλλά και να χαρεί και να απολαύσει. Να λοιπόν, όπως καλή ώρα βλέπετε εδώ στην εικόνα, πώς δουλεύουν τα άτομα για να φτιάξουν όλοι μαζί από κοινού ένα αποτέλεσμα. Και μια που είδα την τελευταία εικόνα, μπορούμε να ολοκληρώσουμε την εισήγησή μας με την σημαντικότερη ή μια από τις σημαντικότερες στιγμές του βιβλίου, που είναι η βιογραφία, η καταγραφή δηλαδή των πορτρέτων των ανθρώπων αυτών οι οποίοι χρόνια ολόκληρα δούλεψαν, χρόνια ολόκληρα προσέφεραν στο Αγιασόφικο Καρναβάλι. Είναι άτομα τα οποία για σας τους ντόπιους και ίσως για κάποιους πιο ηλικιωμένους τους έχετε ζήσει, τους έχετε γνωρίσει. Πολλοί από εσάς μπορεί να είναι και συγγενείς και απόγονοί τους. Πρέπει να είστε περήφανοι για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι άνθρωποι που μπορεί να ήταν εργάτες, μπορεί να ήταν σκαφιάδες, μεροκαματιάριδες, αλλά οι οποίοι πραγματικά είχαν μια ποιότητα και προσέφεραν σε αυτό που λέμε πολιτισμός. Διότι πολιτισμός δεν είναι μόνο ο πολιτισμός από πάνω, είναι και ο πολιτισμός από κάτω. Είναι ο πολιτισμός, ο λαϊκός πολιτισμός, που είναι το ίδιο σημαντικός όπως και κάθε άλλος πολιτισμός. Όλες αυτές λοιπόν οι μορφές που αναφέρει ο Παναγιώτης είναι άτομα τα οποία ακριβώς έχουν προσφέρει στο λαϊκό καρναβάλι της Αγιάς Σου. Και κατά αυτόν τον τρόπο έχουν δημιουργήσει μία παράδοση, την οποία παράδοση την έχουν χτίσει βήμα-βήμα. Και η παράδοση, αγαπητές φίλες και φίλοι, μόνο έτσι προχωρεί. Προχωρεί από το μεγαλύτερο στο μικρότερο. Και αυτό είναι το πιο ωραίο εδώ, στο χωριό σας, στην Αγιά Σου. Ότι βλέπουμε τους μεγάλους ανθρώπους, με τους νέους ανθρώπους και με τα παιδιά. Έτσι δημιουργείται η συνέχεια, έτσι δημιουργείται η εξέλιξη, έτσι υπάρχει η εγγύηση ότι το Αγιασόφικο Καρναβάλι μπορεί να συνεχίσει και θα συνεχίσει να υπάρχει. Η μελέτη λοιπόν του Παναγιώτη του Κουσκουδή είναι η μελέτη αυτή η οποία νομίζω έχει καταφέρει να συνδυάσει ένα στοιχείο λαογραφίας, δηλαδή ένα στοιχείο το οποίο παρουσιάζει δεδομένα και καταστάσεις που υπάρχουν σε μια αγροτική και κτηνοτροφική κοινωνία σχετικά περιορισμένη όπως είναι αυτή η κοινωνία της Αγιάς Σου στη Μυτιλήνη, αλλά δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό το λαογραφικό στοιχείο. Προχωρεί σε μια ερμηνεία των καταστάσεων και των δεδομένων, μια ερμηνεία κοινωνιολογικής φύσεως, βλέπει λοιπόν ποιες είναι οι συνθήκες, ποια είναι τα δεδομένα, ποιοι είναι οι λόγοι αυτοί οι οποίοι έχουν καταφέρει να κάνουν αυτό το καρναβάλι τόσο ζωντανό, τόσο κυρίαρχο και όχι μόνο στη συγκεκριμένη τοπική κοινωνία, αλλά να το διευρύνουν και παραέξω. Διότι είναι επίσης σημαντικό
το ότι αναφέρονται μέσα στο βιβλίο του αναλυτικά οι διάφοροι σταθμοί από την πορεία του καρναβαλιού εκτός Αγιάσου, τόσο στο νησί το ίδιο, στη Μυτιλίνη, όσο στην Αυστραλία, στο Σίδνεϊ, όσο και στην Αθήνα. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το Αγιασώτικο Καρναβάλι είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει τις διαστάσεις του τόπου που το γέννησε και αποκτάει ένα χαρακτήρα τουλάχιστον πανελλήνιο. Αλλά εδώ όμως υπάρχει και ένα διακύβευμα, εδώ υπάρχει και ένας μικρός κίνδυνος και ο κίνδυνος είναι η τουριστικοποίηση, η μεταλλαγή με την κακή σημασία του όρου. Αυτό είναι κάτι, αγαπητές φίλες και φίλοι, που πρέπει πάση θυσία να το αποφύγετε. Το καρναβάλι της Πάτρας δεν είναι πια, και κάθε είδους καρναβάλι τέτοιου τύπου δεν είναι πια αυτό που κάποτε ήταν το καρναβάλι. Εδώ λοιπόν στην Αγιάσο πρέπει να μείνουν αυτές οι βάσεις, πρέπει να δουλέψουμε όσο μπορούμε παραπάνω στην παράδοση για να μπορέσουμε ακριβώς να υπάρξουμε ως έθνος, ως λαός και ως κοινωνία στον 21ο αιώνα, στον αιώνα της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικής κοινότητας στην οποία βρισκόμαστε. Βιβλία και μελέτες όπως αυτή του Παναγιώτη Κουσκουρή νομίζω ότι είναι σταθμοί και ότι είναι βασικοί στυλοβάτες που μπορούν να δώσουν ζωή στο θέατρο και στον πολιτισμό της Αγιάσου και των μικρών κοινωνιών γενικότερα, οι οποίες μέσα από εκεί κρατούν τη μνήμη. Και η μνήμη είναι ό,τι και ό,τι μπορούμε να έχουμε. Γιατί η μνήμη είναι ο πολιτισμό μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον Θόδωρο Γερμαντάρ για την τόσο απλουστευμένη αλλά και επιστημονική του προσέγγιση και θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ για την ιστορία, να εκφράσω τα θερμά μας ευχαριστώ στους χορηγούς για να φέρουμε σε τέρας αυτό τον εκδοτικό άθλο με τα σημερινά δεδομένα πάντοτε. Μας βοήθησε για το δεύτερο τόμο η Ελληνική Γραμματεία Αιγαίου Κινησιτικής Πολιτικής και ιδιαίτερα ο τέος υφυπουργός και νυν αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Νίκος Σιφουνάκης, καθώς και οι προϊσταμένοι της Διεύθυνσης Πολιτισμού της Γενικής Γραμματείας Βάσο Πολυκρόνη. Να ευχαριστήσω την Ομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λέσβου και ιδιαίτερα τους απεριθόντες, τον Ομάρχη Λέσβου κύριο Παύλο Βουγιατζή και αντιδομάρχη Λέσβου κύριο Θεόδωρο Βαρσαμίδη. Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάσου και ιδιαίτερα τον απερχόντα δήμαρχο και φίλο μας Αγιάσου, τον Χρήσανο Χατζηπαναγιώτη, τη Σέντζορη Εταιρεία Λιπαντικών στην Αθήνα, την Φούλγορ που κατασκευάζει καλώδια, και τους αδελφούς Λαζάρου, κατασκευαστές μετάλλων, που διαμέσου του φίλου μας Ηλία του Πορφυρίου μας συνήθισαν γενναία. Τώρα ερχόμαστε σε αυτό που όλοι περιμένετε. Την Γενική Άρμηγη Τσικουρίνη. Τη Γενική Επιμέλεια αυτής της εκδήλωσης έχει ο Παναγιώτης Κουσκουδής. Τα σατυρικά μονόπαρκτα της επιθεώρησης έγραψε ο Αντώνης Μινάς. Έχουμε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει η γη αναγανακτισμένη. Παίζουν Μαρία Ιβαλιώτου, Χαρίλα Ζαϊβαλιώτης, Κατερίνα Λεβέντη, Δημήτρης Αμβουλός. Η επιστροφή στφίσιμ. Παίζουν Στρατής Βεγιάζης, Δημήτρης Βαϊσιλείου Μαϊστρέλης, Μιχάλης Ασλάνης, Μαρία Μαρλογιάννη, Ντόρι Ζενιντολάη, Νικολέτα Πέτροβα. Κλάση Μπίλιου, Μαρία Αϊβαλιώτα. Ένα πεντάλεπτο διάλειμμα και μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος. Πάψα Τεπίρ, Ελένη Βουλγαρέλη, Ερυφίλ Γλεζέλη. Του Χαράτσι, Φώτης Ξενέλης,
Ερυφίτη Γλεζέλη, Κατερίνα Λεβέντη, Μιχάλης Ασλάνης, Γιώργος Τσορβάς. Και κλείνουμε το τρίτο μέρος, μετά πάλι από ένα λιγόλεπτο διάλειμμα. Άρμηγοι και Κούρεγγοι. Μιχάλης Βίγλατης, Δούκας Βαρυλής, Μιχάλης Κιδεράς, Δημήτρης Βασιλείου Μαϊστρέλης, Βασίλης Βερδούκας. Συμμετέχει το χορευτικό με τις Μυρσίνη Κουτσκουδή Βουρλή, Ευαγγελία Παναγιώτη Κουντουρέλη, Χαρίκλια Βουρλή, Προκοπία Αθανασιάδη. Η σάτυρα είναι των